centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχουμε 2-3 θεματάκια, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο και από αυτό, γιατί μας κάνει εντύπωση. Δεν το έχω ξανασυναντήσει, νομίζω. Είναι το κλείσιμο του προγράμματος, κύριε Νατσούρη. Είναι το κλείσιμο του προγράμματος 2018-2019. Ναι, αλλά είδα σε άλλους νόμους Δυτικής Μακεδονίας που δεν ξεχώρισε κατηγορίες. Γρεβενά και Φλόρνα είναι στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο. Η Κοζάνη, επειδή είχε το γνωστό θέμα, αν θυμάστε καλά, με την έρευνα η οποία είχε γίνει και δεν είχαν γίνει κάποιες διανομές, η Κοζάνη μόνο, δηλαδή τα τρόφιμα που μοιραστήκανε σε όλες τις προηγούμενες φάσεις, είναι ένα πρόβλημα καταρχήν που είναι μέσα στο ΕΣΠΑ, θέλουμε να τονίσουμε. Το ξέρουμε κι εμείς όταν αναγκαστήκαμε, τέλος πάντων, όταν έγινε μια διαδικασία με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη και τον υπεύθυνο, τον διαχειριστή του προγράμματος. Τα τρόφιμα αυτά είναι έτσι όπως ακριβώς το βλέπουμε. Δηλαδή, μέσα στον Απρίλιο θα μοιραστούν αυτά τα τρόφιμα που βλέπετε στο δελτίο τύπου. Δηλαδή, τα είπαμε τα τρόφιμα. Ζυμαρικά, ρύζι, χυλόπιτες, στοματοχυμός. Είναι μικρές οι ποσότητες δυστυχώς, αλλά τον Μάιο. Ναι, αλλά σε ειδικές ομάδες. Δηλαδή, εδώ τώρα καταλαβαίνετε ότι διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι. Κύριε Νατσούλη, αναλέω ότι το πρόγραμμα του 2018-19 του ΤΕΒΑ είχε κάποιες συγκεκριμένες ποσότητες, οι οποίες το κομμάτι αυτό που έχει απομείνει, βλέποντας τον αριθμό των δικαιούχων, ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 620 δικαιούχους αυτοί που μοιράζονται και άλλοι τόσοι περίπου μένουν έξω. Είναι δυστυχώς έτσι μια διαδικασία διανομής που θα μοιραστούν μόνο σε μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα μέλη ως 17 χρονών και από τριμελείς οικογένειες και πάνω. Και πολύ σύντομα, μέσα στον Μάιο, ξεκινάει η διαδικασία, ήδη έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός από τα υπόλοιπα δύο προγραμμάτων από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι το 2015-16 και το 2017-18. Και πολύ σύντομα δεν θα περάσει μήνας, δηλαδή θα γίνει μια κανονική νέα εκ νέου διανομή για το τρόφιμο. Τώρα, αυτό το σημερινό, ποιος το αποφάσισε να γίνει έτσι? Αυτό από μόνο του βγαίνει ως διαδικασία. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα Καταλαβαίνετε, εδώ παίρνουμε μηνύματα, κύριε Σαββόπουλο. Ποιος παίρνει την ευθύνη διαλογής των φτωχών? Γιατί εδώ είναι στην απόλυτη φτώχεια τώρα. Καταλαβαίνετε. Ναι, δεν φτάνουν. Και εδώ επιλέγουμε από τους φτωχούς. Ποιους φτωχούς επιλέγουμε τώρα εδώ? Είναι οι τριμελείς οικογένειες και πάνω. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή. Και θα έπρεπε να μοιραστούν σε κάποιες οικογένειες όπως με κάποια κριτήρια. Φαίνεται ότι οι τριμελείς οικογένειες και πάνω και οι μονογονικές οικογένειες έχουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Επαναλαμβάνουν για 20-25 μέρες. Είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος 17-18. Το ίδιο συμβαίνει, δεν αποτελεί δικαιολογία. Το ίδιο συμβαίνει στα Γρεβενά και στη Φλόρνα. Η Κοζάνη, επειδή πριν τρία χρόνια θυμάστε. Είδα και την Πτολεμαίδα πριν από λίγο, το διάβασα. Η Κοζάνη, ξαναλέω. Η Κοζάνη είναι μαζί με την Πτολεμαίδα που είχε τα διαχειριστικά προβλήματα όσον αφορά εκεί με κάποια κρέατα τα οποία ψάχνανε σε ψυγεία. Δεν είχε γίνει διανομή τροφίμων όπως γινόταν στις άλλες. Και έτσι παίρνουν κανονικά όλοι εκεί, αυτό θέλετε να πω. Έχουν, ναι, είχαν δηλαδή κάποιες ποσότητες οι οποίες δεν διανεμηθήκαν. Είναι πολύ σύντομα, μέσα στον Μάιο ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο βγήκε ο ανάδοχος, είναι ο ίδιος και θα ξεκινήσει κανονικά εκ νέου η διανομή τροφίμων. Αυτά τα τρόφιμα είναι τα τελευταία που έχουν ολοκληρωθεί σαν διαδικασία από τον διαγωνισμό του 18-19. Μάλιστα. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά... Ναι, είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε, γιατί δύσκολο, μιλάμε... Κύριε, αυτό το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Νατσούλη, το γνωρίζουμε πολύ και καλά. Και εδώ λοιπόν, ξεχωρίζοντας από την απόλυτη φτώχεια δύο κατηγορίες... Γιατί, μην το λέτε έτσι. Εντάξει, είναι πάντοτε σε κάποιες κατηγορίες έτσι οικογενειών. Υπάρχουν κάποια κριτήρια και φαίνεται ότι για να είναι μια ποσότητα η οποία να μην είναι ευτελής, να είναι μια ποσότητα επαρκής, δυστυχώς παίρνουν η μισή από αυτούς που δικαιούνται και οι συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν ένα προβάδισμα έναντι των άλλων. Είναι προσωρινό με την έννοια ότι κλείνει αυτό το πρόγραμμα και μέσα στο Μάιο ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με αυτό που έχει προηγηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συμβατοποιήθηκε δηλαδή αρκετή μεγάλη ποσότητα μέχρι να ξεκινήσει το νέο τρέχον ΕΣΠΑ 21-27. Εγώ πάντως οφείλω να σας μεταφέρω πάρα πολλά μηνύματα εδώ που είναι διαμαρτυρίας, γιατί φαίνεται ότι γι' αυτό θα υπάρξουν γκρίνιες τώρα, κύριε Σαββόπουλε. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που βλέπω τουλάχιστον.
Το αντιλαμβανόμαστε. Και δεν ξέρω εάν πόσους αφορά αυτό μονογονικές οικογένειες με μέλη των 17 ετών. Μπορούν να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες. Αυτό που ξέρω είναι από το συνολικό αριθμό των δικαιούχων που είναι γύρω στους 1.250-1.300. Η μισή ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Ναι. Και είναι και καλά τρόφιμα. Δηλαδή, όταν ο άλλος βλέπει αυτά τα τρόφιμα, γιατί είναι μια γκάμα προϊόντων, έχει και το κρέας, έχει και τα ζυμαρικά. Δεν είναι μεγάλες ποσότητες και αυτές που μοιράζονται, κύριε Νατσούλη, δεν είναι μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, σε σχέση με προηγούμενες διανομές, είναι λιγότερες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ καλά προϊόντα. Είναι καλά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε συγκεκριμένες ποσότητες τροφίμων. Ναι. Και συγκεκριμένες έτσι στο σύνολο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού του 18-19. Αυτό τώρα είναι η ολοκλήρωση αυτού του διαγωνισμού και δυστυχώς αυτές οι ποσότητες είναι ο αριθμός των δικαιούχων. Είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται. Εδώ και πολλά χρόνια, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί. Δεν θα μπορούσαν να μοιραστούν όλα αυτά σε όλους τους πάντων. Όχι, δεν φτάνανε. Είναι πολύ λίγο και είναι κάτι, το λέω, επαναλαμβάνω, θα ήταν κρίμα, ας πούμε, για αυτούς που θα τα πάρουν. Θα κάνουν υπομονή, σε 20 μέρες θα γίνει διανομή σε όλους τους δικαιούχους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία στην Καστοριά, αλλά πιστεύω και σε άλλες περιοχές, εμείς μιλάμε μόνο για την Καστοριά, ο αριθμός των δικαιούχων αυξήθηκε σε ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 30-40%. Δηλαδή κάποιες διανομές ξεκινήσανε και είναι κάτι που μεταβάλλεται αναδίμηνο-τρίμηνο. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι δικαιούχος σήμερα, δυστυχώς η οικονομική συγκυρία μπορεί να τον φέρει, γιατί το λέω δυστυχώς, αυτά προκύπτουν από οικονομικά στοιχεία, σε 3 μήνες να είναι δικαιούχος του ΤΕΒΑ. Και προφανώς ο λόγος ο οποίος προέκυψε είναι ότι ο συνεχόμενος αυξανόμενος αριθμός των δικαιούχων δημιούργησε αυτή την έτσι όχι καλή εικόνα όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, αλλά επαναλαμβάνω είναι προσωρινό σε 20 μέρες, σε ένα μήνα το αργότερο θα ξεκινήσει μια νέα διανομή σε όλους τους δικαιούχους. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε, ήταν κάτι που μας βασάνισε, ήταν αν μοιραζόντουσαν σε όλους τους δικαιούχους του προγράμματος θα ήταν πραγματικά έτσι πολύ μικρές ποσότητες. Και από πλευράς του προγράμματος, σε συνεργασία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, οι οικογένειες αυτές, οι μονογονεϊκές, με ανήλικα μέλη ως 17 ετών και οι τριμελείς οικογένειες και πάνω, έχουν ένα προβάδισμα. Και από εκεί και πέρα αποφασίστηκε να γίνει διανομή με αυτά τα τρόφιμα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι μισή δικαιούχη. Όσο μιλάτε, πραγματικά προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δεν γινόταν. 20 μέρες υπομονή θα έρθει και η καινούργια διανομή τροφίμων όπου θα είναι σε όλους τους δικαιούχους. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.